άλλο τώρα πια δεν μας φτάνει. Μόνοι ξανά δεν θα σ' αφήσω, να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ. Πέρασε η φορά, πέρασε. Άγγελος φύλακας θα βάζει τάξη. Άγγελος θα είμαι εγώ για σένα. Άνοιξε τα φτερά σου πάνω από μένα. Μόνοι ξανά δεν θα σ' αφήσω, να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ. Τίποτα πια στη τύχη, τίποτα. Μόνοι ξανά δεν θα σ' αφήσω, να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ. Μόνοι ξανά δεν θα σ' αφήσω, να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ. Πέρασε η φορά, πέρασε. Μόνοι ξανά δεν θα σ' αφήσω, να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ. Μόνο ξανά δεν θα σ' αφήσω, να μην μ' αφήσεις μόνοι ποτέ. Μόνο ξανά δεν θα σ' αφήσω, να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ. Μόνοι ξανά δεν θα σ' αφήσω, να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ. Thank you.
Gracias.
Yeah.
Πάμε! Θα γράψουμε ιστορία μαζί. Ελληνίδες και Έλληνες, από τα βάθη της καρδιάς ένα ευχαριστώ για αυτή τη δυναμική συνειδητή συμμετοχή σας στο νέο μας ξεκίνημα. Και βέβαια έπρεπε μάλλον να κάνουμε αλλού σε πολύ μεγαλύτερο χώρο τη συνάντηση. Ένα θερμό... Αυτή η δύναμη του λαού... Είναι αυτή η δύναμη του λαού που σήμερα καλωσορίζουμε εδώ με κάθε ενεργό πολίτη που θα υπογράψει το κείμενο της διακήρυξής μας, υπογραφές και σήμερα και αύριο τις επόμενες μέρες όταν θα οργώνουμε την Ελλάδα για το κίνημα δημοκρατών σοσιαλιστών, το κίνημά μας. Αποτελεί ένα κείμενο συμβόλαιο μεταξύ μας για μια κοινή δημιουργική πορεία. Μια πορεία... Έτσι είναι. Έτσι είναι. Είναι μια πορεία που γεννιέται για σας, με εσάς, από εσάς. Με καθαρό πολιτικό στίγμα και όραμα. Φίλες και φίλοι, μας ρωτάνε ποιοι είμαστε και τι πρεσβεύουμε. Απαντάμε. Εμείς δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Ξεκινάμε από την αρχή και αρχή είναι οι αξίες μας. Αξίες που μας ένωσαν και μας ενώνουν. Εμπνεόμαστε από αξίες όπως τις παραδόσεις του ανθρωπισμού. Οι αξίες του ανθρωπισμού είναι και η πίστη μας στην ελευθερία του ανθρώπου, την προστασία του κάθε ατόμου από διακρίσεις, από την περιθωριοποίηση ή ακόμα και τη βία, λόγω φύλου, καταγωγής, εθνότητας, ηλικίας, πολιτικής άποψης, σεξουαλικού προσανατολισμού, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων. Είναι η δέσμευσή μας να αγωνιστούμε για θεσμούς που προστατεύουν και σέβονται την προσωπικότητα και τα δικαιώματα κάθε πολίτη. Ανθρωπισμός για μας σημαίνει και δέσμευσή μας για ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Είναι και οι αξίες του διαφωτισμού, που είναι η πίστη μας να υπερασπιστούμε τον ορθολογισμό, με παρησία να αναζητούμε τις αλήθειες απέναντι στη δημαγωγία, το δογματισμό, τον φονταμεταλισμό, αλλά και την συνωμοσιολογία και τον λαϊκισμό. Διαφωτισμό σημαίνει δέσμευσή μας για έναν πολίτη ενημερωμένο μέσα από τη συνεχή παιδεία και αυτομόρφωση, θεμέλιο λίθο της κριτικής σκέψης, της καινοτομίας και πάντα προϋπόθεση της συμμετοχικής δημοκρατίας. Είναι που μας εμπνέουν οι αξίες της δημοκρατίας, του πολιτικού φιλελευθερισμού. Και αυτή είναι η πίστη μας στις δυνατότητες του πολίτη, του Δήμου με την αρχαία έννοια της λέξης, να ελέγχουν την εξουσία, να πολεμούν την υπερσυγκέντρωσή της και την αυθαιρεσία της. Δέσμευσή μας για μια κοινωνία ευνομούμενη, όπου θα εδραιώνεται η ισχύς του δικαίου και όχι το δίκαιο του ισχυρού.
πάντα με τον πολίτη συμμέτοχο, αυτόνομο, συνδιαμορφωτή ατομικά και συλλογικά, δημιουργό και υπερασπιστή θεσμών που προστατεύουν τη θεμελιώδη αρχή της ελευθερίας της ανοιχτής πλουραλιστικής κοινωνίας. Είναι οι αξίες του σοσιαλισμού. Για μας είναι η πίστη μας στην κοινωνική δικαιοσύνη, την ισότητα, την αλληλεγγύη. Αλληλεγγύη σημαίνει και δέσμευσή μας για δικαιοσύνη ανάμεσα στις κοινωνικές ομάδες, ανάμεσα στις γενιές, αλλά και ευθύνη για την προστασία του περιβάλλοντος. Κοινωνική δικαιοσύνη σημαίνει δέσμευσή μας για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο, για ισονομία, δίκαιη κατανομή βαρών και διανομή του πλούτου. Ισότητα σημαίνει και δέσμευσή μας να αγωνιστούμε απέναντι σε κάθε μορφή ανισότητας που στερεί θεμελιώδη δικαιώματα και δυνατότητες των πολιτών μας. Οι αξίες της οικολογίας είναι και η πίστη μας ότι το μοντέλο ανάπτυξης μπορεί να είναι βιώσιμο, δημιουργικό, δίκαιο μόνο αν αναδείξουμε το φυσικό μας περιβάλλον και τον πολιτισμό μας ως προτέρημα και πλεονέκτημα της χώρας μας. Σημαίνει ότι εμπνεόμαστε από τους κανόνες του φυσικού περιβάλλοντος, όπως είναι ο σεβασμός της οικοπολιμορφίας, της βιοποικιλότητας, αυτονομίας, της αποκεντρωμένης συμβίωσης, ισοπολιτείας και αταξικότητας. Μας ρωτάνε, φίλες και φίλοι, σε ποιους απευθυνόμαστε. Ποιους θέλουμε να εκφράσουμε. Απαντάμε πως φιλοδοξούμε να εκφράσουμε μια κοινωνική συμμαχία που είναι ταυτοχρόνως συμμαχία δικαιοσύνης και δημιουργίας. Πολιτική αποστολή μας, δέσμευση και υποχρέωσή μας να σφυριλατήσουμε τη συμμαχία αυτή, να την εκφράσουμε πολιτικά. Απ' τη μια, την ακριβοδίκαιη προστασία όσων έχουν ανάγκη. Απ' την άλλη, την υποστήριξη και απελευθέρωση δημιουργικών δυνάμεων να αναδείξουν το ταλέντο τους, να εφαρμόσουν τις ιδέες τους, να απολαύσουν τους καρπούς των κόπων τους. Πάνω απ' όλα, αναγνωρίζοντας ότι δικαιώματα συνεπάγονται υποχρεώσεις, γι' αυτό δεν θα επιτρέψουμε ποτέ ξανά ο λογαριασμός να σταλεί στην επόμενη γενιά. Αυτή η συμμαχία δικαιοσύνης και δημιουργίας ενώνει πολιτικά όλους και όλες που αγωνίζονται να δουν τη χώρα να αλλάζει ριζικά προς το καλύτερο, που αγωνίζονται να εμπεδωθούν κανόνες διαφάνειας που να ισχύουν για όλους χωρίς εξαιρέσεις. Μας ρωτάνε, φίλες και φίλοι, με ποιους συγκρούμαστε, ποιος είναι ο αντίπαλός μας. Το 1974, μετά την εθνική τραγωδία της Κύπρου και την κατάρρευση της δικτατορίας, λαϊκή απέτηση έγινε η απελευθέρωση της Ελλάδας. Όραμα του λαού μας να απεξαρτηθούμε από τη ρίζα της συμφοράς, την εξάρτησή μας από ξένες δυνάμεις που ήθελαν κυβερνήσεις πιόνια, δημοκρατίες ελεγχόμενες και λαούς υποταγμένους. Η απεξάρτησή μας αποτελούσε όρο και ελάχιστη προϋπόθεση για να εδραιωθεί η λαϊκή κυριαρχία και η κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτό ήταν, φίλες και φίλοι, το μεγάλο στοίχημα, ο πατριωτικός αγώνας που ενέπνευσε την ιδρυτική τότε πράξη της 3ης Σεπτέμβρη του 1974. Σήμερα, το 2015, ο κύκλος της μεταπολίτευσης κλείνει. Απέτηση των Ελλήνων πολιτών είναι η απελευθέρωσή μας από μια νέα εξάρτηση, που έχει τη ρίζα της στην εχμαλωσία των δημοκρατικών μας θεσμών. Εχμαλωσία από μηχανισμούς ενός οικονομικού, πολιτικού, μηντιακού κατεστημένου.
ενός κατεστημένου που υπηρετείται από ένα πελατειακό σύστημα διακυβέρνησης. Παρά τα μεγάλα επιτεύγματα των προοδευτικών κυβερνήσεων της μεταπολίτευσης, πελατειακές δομές, αντιλήψεις, νοοτροπίες, συμπεριφορές επιβιώνουν, διαχέονται και κυριαρχούν. Αυτές ευθύνονται για την υπονόμευση των δημοκρατικών λειτουργιών, την περιθωριοποίηση του πολίτη και την πολιτική, την εξάρτηση της αυτοδιοίκησης από ένα συγκεντρωτικό κράτος, τη γιγάντωση των κοινωνικών ισοτήτων, τη στρεβλή ανάπτυξη και τελικά τη σπατάλη του πλούτου και των δυνάμεων του ελληνικού λαού. Οι στρεβλώσεις και οι εξαρτήσεις αυτές, αντί να αντιμετωπιστούν δημιουργώντας ένα κράτος δικαίου, ενισχύθηκαν συνειδητά από συντηρητικές κυβερνήσεις. Ο τρόπος διακυβέρνησης της χώρας από τη συντήρηση μας κατέστησε ευάλωτους στη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση και έκθετους όσον αφορά στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέραν του ότι παρέδωσε ελλείμματα και χρέη, υπονόμευσε την διεθνή αξιοπιστία της χώρας μας, οδήγησε τη χώρα στα πρόθυρα μιας νέας εθνικής τραγωδίας, στο φάσμα δηλαδή της χρεοκοπίας και βεβαίως την κοινωνία σε μια σκληρή δοκιμασία. Σήμερα η απέτηση των Ελλήνων πολιτών για απελευθέρωση από τα δεσμά αυτού του πελατειακού κατεστημένου μπορεί και πρέπει να μετασχηματιστεί σε ένα κίνημα αξιών. Απαντάμε λοιπόν σε όσους μας ρωτούν με ποιους συγκρουόμαστε. Η διακήρυξή μας είναι απολύτως καθαρή και σαφής. Περιγράφει τους στόχους, καλεί όλους τον αγώνα, γιατί συγκροτούμε μέτωπο απέναντι σε όσους κυνηγούν την εξουσία ως λάφυρο για ιδιοποίηση. Σε όσους θεωρούν ότι μπορούν να παρασιτούν σε βάρος του δημόσιου συμφέροντος. Συγκροτούμε μέτωπο απέναντι σε όσους θεωρούν ότι έχουν το προνόμιο να αυθαιρετούν χωρίς να λογοδοτούν. Συγκροτούμε μέτωπο απέναντι στην αντίληψη της συντήρησης, είτε της δεξιάς είτε της αριστεράς συντήρησης, και σε όσους ταυτίστηκαν μαζί της. Τη συντήρηση που αντιμετωπίζει το δημόσιο σαν πελατειακό λάφυρο, που υπονομεύει τη δημοσιονομική επευθυνότητα με τον διαρκή κίνδυνο εκτροχιασμού της οικονομίας. Αντίπαλός μας το σύστημα του πελατειακού καπιταλισμού, ένα κατεστημένο που άφησε αυτές τις αντιλήψεις να γιγαντωθούν, να οδηγήσουν τη χώρα στον γκρεμό, να πνίξουν δυνατότητες του λαού και της πατρίδας μας. Συγκροτούμε μέτωπο απέναντι στον νέο φιλελευθερισμό εδώ στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς, και κυρίως απέναντι στις παλιές και νέες ανισότητες που αυτό παράγει. Μας ρωτάνε, τι λέμε που δεν λένε οι άλλοι, ποια είναι η βασική μας πολιτική πρόταση. Απαντάμε. Η εμπειρία των 5 ετών από το ξέσπασμα της κρίσης, που σοβούσε όμως χρόνια, οδηγεί σε ένα πολύ απλό συμπέρασμα, για το οποίο δεν μιλάει κανείς. Ή για την ακρίβεια, όλοι μιλάνε και τσακώνονται για όλα, εκτός από την ταμπακέρα. Εμείς λέμε, η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποφύγει οριστικά τον κίνδυνο. Δεν πρόκειται να μπορεί να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις των αλλαγών που ζούμε ή έρχονται. Δεν πρόκειται να υπερβεί την κρίση, να ανακάμψει οριστικά, αν δεν αλλάξει οριστικά, συθέμελα στη βάση αρχών και αξιών για μια σύγχρονη λειτουργική δημοκρατία.
αλλάξουμε, να τα αξίες πολεμάμε και χρειαζόμαστε την επανάσταση του αυτονόητου. Αυτή η επανάσταση βασίζεται σε μια απλή αλήθεια, στη βαθιά πεποίθησή μας ότι η Ελλάδα μπορεί, αρκεί να πιστέψει στον εαυτό της. Αρκεί να μην θεωρούμε ότι για όλα τα δεινά φταίνε κάποιοι ξένοι προστάτες ή απ' την άλλη ότι η σωτηρία μας, η λύση των πάντων θα έρθει ως διαμαγείας όταν εμφανιστεί κάποιος ξένος προστάτης με δώρα. Όσο και αν μας επηρεάζει, φίλες και φίλοι, όσο και αν μας επηρεάζει το ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον, όσο και αν ο αγώνας των δημοκρατών και σοσιαλιστών είναι και αγώνας ευρωπαϊκός και αγώνας διεθνιστικός, τόσο όμως έχουμε χρέος να διατρανώνουμε την πίστη μας σε μια αλήθεια. Ο δικός μας πατριωτισμός εδράζεται στην πεποίθηση ότι μπορούμε εμείς οι Έλληνες μαζί και συλλογικά να αλλάξουμε την Ελλάδα. Μόνο μαζί θα μπορέσουμε, αλλά γι' αυτό μαζί θα το κάνουμε. Χωρίς εμάς, όλοι μαζί. Πράγματι, μαζί και συλλογικά να αλλάξουμε την Ελλάδα. Γιατί χωρίς εμάς, κανείς άλλος δεν θα το κάνει. Και όταν εμείς συλλογικά ως Έλληνες το κάνουμε, όσο και να μας επιβουλεύονται, δύσκολα θα πετύχουν. Ο τόπος μας σήμερα έχει απόλυτη ανάγκη ενός πολιτικού φορέα που θα εκφράζει καθαρά και θα υλοποιεί με αξιοπιστία, χωρίς συμβιβασμούς, στην πράξη τη συλλογική μας δέσμευση για πρόοδο, ενώνοντας δυνάμεις προοδευτικής αλλαγής απέναντι σε δεξιά αλλά και αριστερή συντήρηση και όσους ταυτίστηκαν μαζί της. Εμείς λέμε λοιπόν, θα δουλέψουμε, θα παλέψουμε να αποκτήσει η Ελλάδα το δικό της ελληνικό σχέδιο, σχέδιο πατριωτικό, που κανείς δεν μας επιβάλλει, που επιλέγουμε εμείς, που είναι κτήμα του Έλληνα και της Ελληνίδας. Ελληνικό σχέδιο και θεσμοί που λειτουργούν με τον πολίτη συμμέτοχο και τελικό κριτή. Έτσι θα οικοδομηθεί η μεταπελατειακή Ελλάδα των αξιών δικαιοσύνης και δημιουργίας. Μόνο έτσι οι πολίτες θα δουν βελτίωση στην καθημερινότητά τους, αποτινάσσοντας την ανασφάλεια και την αίσθηση ότι όλα γίνονται ερήμην τους. Μόνο έτσι θα δούμε επενδύσεις και ανάπτυξη βιώσιμη. Μόνο έτσι θα μπορούμε να υποσχεθούμε στις νέες γενιές δουλειά και ευημερία. Μόνο έτσι θα εγγυηθούμε τη χρηστή διοίκηση, υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική. Μόνο ένα ελληνικό σχέδιο θα μας δώσει δύναμη διαπραγματευτική απέναντι σε εταίρους και δανειστές στη σημερινή συγκυρία, ώστε να πούμε ναι σε αλλαγές, όμως όχι άλλη πολιτική λιτότητας. Μόνο έτσι μπορούμε να πετύχουμε και τους καλύτερους όρους στη διαπραγμάτευση για τη διαχείριση του χρέους μας. Το σχέδιό μας βασίζεται σε ένα τρίπτυχο. Απελευθέρωση, ανθρωπιά, ανάπτυξη. Προϋπόθεση πρώτη. Απελευθέρωση της δημοκρατίας μας, των πολιτιακών θεσμών μας, από τον πελατειακό και μοιραίο εναγκαλισμό από ισχυρά συμφέροντα και δουλείες. Οι αρχές της διαφάνειας, αξιοκρατίας, διαβούλευσης,
άμεσης συμμετοχικής δημοκρατίας, αποκεντρωμένης διοίκησης, κοινωνικής λογοδοσίας και δημοκρατικού ελέγχου κάθε εξουσίας, της ισχύως του δικαίου αποτελούν την πηξίδα μας. Προϋπόθεση δεύτερη, ανθρωπιά, αλληλεγγύη, ανθρωπιά και αλληλεγγύη, απέναντι στη σκληρότητα των ανισοτήτων, αυτά που διαρριγνύουν την κοινωνική συνοχή, ενώ περιθωριοποιούν ανέργους, φτωχούς, συνταξιούχους και αδύναμα στρώματα της κοινωνίας. Απέναντι στην κυριαρχία των δημοσιονομικών δικτών προβάλλουμε και την καθοριστική για τη χώρα σημασία των κοινωνικών δικτών. Πηξίδα μας, η κοινωνική δικαιοσύνη μέσα από ένα κράτος που δίκαια κατανέμει βάρη, δίκαια θα διανέμει πλούτο, δίκαια θα διασφαλίζει το ελάχιστο αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Απαραίτητη όρη για να εξασφαλίσουμε σιγουριά και ασφάλεια για κάθε πολίτη. Προϋπόθεση τρίτη. Ανάπτυξη βιώσιμη που εδράζεται στην ανασυγκρότηση του παραγωγικού μας ιστού, επενδύοντας στα δικά μας συγκριτικά πλέον εκτήματα. Θέλουμε την επιχειρηματικότητα, την επιχειρηματική πρωτοβουλία, που να εδράζεται όμως σε παραγωγικές και όχι παρασιτικές βάσεις, αξιοποιώντας ό,τι πολυτιμότερο έχει η χώρα μας, τον άνθρωπο, τον ελληνικό πολιτισμό και το μοναδικό ελληνικό περιβάλλον. Πηξίδα μας οι βιώσιμες τεχνολογίες, η εκπαίδευση που αναδεικνύει τη δημιουργική και κριτική σκέψη, που απελευθερώνει το ανθρώπινο δυναμικό, το θωρακίζει, αλλά το βοηθά και να αξιοποιεί τις παγκόσμιες τεχνολογικές και οικολογικές εξελίξεις. Φίλες και φίλοι μας ρωτάνε, γιατί χρειάζεται ένα νέο κίνημα τώρα. Απαντάμε για 5 κυρίους λόγους. Πρώτον, γιατί η χώρα προκειμένου να πορευθεί με ασφάλεια στο μέλλον χρειάζεται αποφασιστικότητα και πολιτικές δυνάμεις και ηγεσίες που βάζουν πρώτα την Ελλάδα και τους πολίτες της χωρίς να υπολογίζουν προσωπικό ή πολιτικό κόστος. Πρώτα ο πολίτης, αλλά η χώρα στερείται τέτοια ηγεσία σήμερα. Ακόμα και η προγραμματισμένη έξοδος από το μνημόνιο θυσιάστηκε στο βωμό απαράδεκτων μικροκομματικών σκοπιμοτήτων. Δεύτερος λόγος, γιατί είναι αναγκαία η κοινοβουλευτική εκπροσώπηση των δυνάμεων της προόδου, των δυνάμεων που όταν ξέσπασε η κρίση του 9 ανέλαβαν τις ευθύνες τους με γενναιότητα και ξεκίνησαν τις μεγάλες αλλαγές που είχε ανάγκη η χώρα. Των δυνάμεων που σήμερα υπερασπίζονται την επανάσταση του αυτονόητου, των δυνάμεων που υπερασπίζονται το δικαίωμα του λαού να γνωρίζει μέσω της διάβγειας, για παράδειγμα, ότι τα λεφτά του δεν σπαταλώνται, αλλά αξιοποιούνται με διαφάνεια, με αποτελεσματικό τρόπο για την ανάπτυξη, αλλά και για την πρόνοια, την παιδεία, την υγεία. Των δυνάμεων που είδαν με αγανάκτηση την προσπάθεια προοδευτικών δημοκρατικών αλλαγών που ξεκίνησε στα τέλη του 9 να υπονομεύεται συστηματικά την περίοδο 2012-2014. Τρίτος λόγος, γιατί στη δημόσια ζωή της χώρας είναι αναντικατάστατος ο πρωταγωνιστικός ρόλος των δημοκρατών σοσιαλιστών για κυβερνητικές συνεργασίες με ξεκάθαρο
προοδευτικό πλαίσιο. Δεν θα γίνουμε παρακολούθημα κανενός. Ακόμα περισσότερο, δεν μπορούμε να είμαστε ουραγός της δεξιάς. Δεν μπορούμε να επισφραγίζουμε συντηρητικές και πελατειακές πολιτικές. Οπισθοχωρώντας από τη θέση που μας επιβάλλει μια αδύρυτη ανάγκη για μεταρρυθμίσεις προοδευτικές και δημοκρατικές. Τέταρτος λόγος είναι γιατί πρέπει σιωπής και συνωμοσιολογίας. Αλήθειες που πόναγαν ένα κατεστημένο. Θα δικαιωθεί ο ελληνικός λαός, είναι ο στόχος μας, οι αγώνες του λαού. Είναι αλήθειες, φίλες και φίλοι, που πόναγαν ένα κατεστημένο που δεν άντεχε αλλαγές για μια Ελλάδα ευνομούμενη και δίκαιη. Κατεστημένο που ήξερε και ξέρει ότι λεφτά υπάρχουν, αλλά δεν ήθελε και δεν θέλει ένα φορολογικό σύστημα δίκαιο και διαφανές. Δεν ήθελε και δεν θέλει να σπάσει η πελατειακή εξάρτηση του πολιτικού συστήματος. Δεν ήθελε και δεν θέλει ένα ισχυρό δημόσιο να προστατεύει τα δικαιώματα του πολίτη και όχι τα προνόμια των λίγων. Και πέμπτος λόγος, γιατί πρέπει να δώσουμε φωνή και δύναμη στους χιλιάδες πολίτες που μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες. Για να ξέρουν οι πολίτες και να αισθάνονται ότι δεν θα υπονομευθεί το δικαίωμά τους να έχουν φωνή. Φωνή που θα είχε ακουστεί όταν εμείς προτείναμε το δημοψήφισμα. Ακριβώς, φέρνουμε οξυγόνο και πάλι στη δημοκρατία μας. Πολίτες και καλούμε τους πολίτες που σήμερα ασφιχτιούν, είτε γιατί είναι πολιτικά άστεγοι, είτε γιατί έχουν να επιλέξουν κόμματα και πολιτικές ηγεσίες που δεν τους εκφράζουν. Πολίτες που θέλουν να συνδιαμορφώσουν με τη φωνή τους, με τη συμμετοχική και την αυτοργάνωσή τους το νέο κοινό πολιτικό μας σπίτι. Για να ανασυντάξουμε όλοι μαζί τις προοδευτικές δυνάμεις και μαζί την Ελλάδα. Φίλες και φίλοι, όσοι δεν θέλουν να καταλάβουν την πρωτοβουλία μας, μιλάνε για προσωπική μου ατζέντα. Κλείνουν τα αυτιά τους στους χιλιάδες συμπολίτες μας, πρώην και νυν μέλη και φίλους του ΠΑΣΟΚ, που ζητούσαν κάτι να γίνει επιτέλους για να σταματήσει ο αφανισμός των αξιών μας από τον πολιτικό χάρτη της χώρας. Αυτούς αγνοούν. Όσοι δεν θέλουν
να καταλάβουν. Μιλάνε για διάσπαση. Εμείς μιλάμε για λύτρωση. Μιλάμε για δημιουργική ρήξη. Μιλάμε για μια επανάσταση του αυτονόητου. Και μέσα από αυτήν και μέσα... Εμείς έχουμε τις αξίες που υπηρετούμε και αυτές θα υπηρετούμε. Και μέσα από αυτήν την δημιουργική επανάσταση θα μπορέσουμε εκ νέου τη σύνθεση των δυνάμεων της προόδου από τη βάση και στη βάση των αξιών μας, όχι με παιχνίδια κορυφής που δεν αφορούν κανέναν. Δεν θέλουν να καταλάβουν ότι το σημερινό ξεκίνημα δεν είναι υπόθεση ενός. Είναι υπόθεση πολλών, πάρα πολλών. Αλλά φίλες και φίλοι, αφού εγκαλούμε προσωπικά, ας απαντήσω και με ένα πιο προσωπικό τόνο. Αν σκεφτόμουν το προσωπικό μου όφελος, θα βολευόμουν σε αυτά που μου πρότειναν. Τη σιγουριά της επανεκλογής. Θα ήταν η σιγουριά της επανακλογής, η σίγουρη βουλευτική έδρα, με αντάλλαγμα τι. Τη σιωπή μου σε μια επίπλαστη ενότητα που βυθίζει μια ολόκληρη παράταξη που αγαπήσαμε στην ανυποληψία και που οι περισσότεροι καταγγέλουν τις μεταξύ μας συζητήσεις, αλλά αυτά τα καταπίνουν δημοσίως. Αυτό θα έκανα. Αν είχα προσωπική ατζέντα, θα σιωπούσα, θα βολευόμουν. Επέλεξα για άλλη μια φορά το δύσκολο δρόμο. Επέλεξα να βάλω και πάλι το κεφάλι μου στον τορβά και να αναλάβω πρωτοβουλία δημιουργικής ρήξης με το κομματικό κατεστημένο. Αυτός είμαι, αυτός ήμουν, αυτός θα είμαι πάντα. Η απόφαση αυτή ήταν από τις δυσκολότερες στη ζωή μου. Αλλά στην πολιτική έχω ταχθεί να υπηρετώ την πατρίδα, το κοινό καλό, να υπηρετώ αυτό που θεωρώ δίκιο, σωστό, προοδευτικό, ανθρώπινο. Πολλές φορές αναγκάστηκα να πάρω δύσκολες αποφάσεις για τα πιστεύω μου. Δεν συμβιβάστηκα ποτέ με τη λογική της αποφυγής του πολιτικού κόστους. Σίγουρα έκανα λάθη. Αλλά για το κοινό... Δεν σταματάμε. Και αυτά που έκανα, τα έκανα για το κοινό καλό και ποτέ δεν υπολόγισα το προσωπικό όφελος. Όταν πάλεψα για την ελεύθερη ραδιοφωνία ενάντια σε όσους μου φώναζαν να μην το κάνω. Όταν μίλησα για την ανάγκη να μην φυλακίζουμε χρήστες ναρκωτικών, πολλοί με λιδόρησαν. Όταν ανέλαβα το Υπουργείο Παιδείας εν μέσω γενικευμένης απεργίας. Όταν υπερασπίστηκα μια πολιτεία που θα βλέπει το μετανάστη με ανθρωπιά. Μουσική
Όταν άλλαξα την ευρωπαϊκή πολιτική απέναντι στην Τουρκία, πολλοί με κατηγόρησαν, αλλά καταφέραμε να μπει η Κυπριακή Δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταφέραμε παρά τα ανοιχτά θέματα να ανοίξουμε έναν ειρηνικό διάλογο και διάβολου συνεργασία στο εμπόριο, στον τουρισμό. Όταν ανέλαβα πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ λίγο πριν τις εκλογές του 4, μπροστά στο φάσμα μιας σχεδόν σίγουρης ήττας, προσπάθησα να τα αλλάξω όλα. Μπορεί να μην το πέτυχα, αλλά το προσπάθησα. Όταν μαζί με πολλούς συντρόφους σηκώσαμε το βάρος μιας επαπειλούμενης χρεοκοπίας, αναλαμβάνοντας βάρος που δεν μας αναλογούσε, το έκανα για την πατρίδα χωρίς να υπολογίζω το κεφάλι μου. Πόνεσα για τις αποφάσεις μου, πολύ. Και περισσότερο βλέποντας ότι δεν είχαμε χρόνο να είναι ακριβοδίκαιες. Αλλά δεν φυγομάχησα, δεν κρύφτηκα, δεν πέταξα την καυτή πατάτα σε άλλον, δεν έπαιξα τη χώρα στα ζάρια. Κάποιοι θα πούν ότι το πλήρωσα ακριβά. Ίσως, αλλά θα το πλήρωνε πολύ ακριβότερα η χώρα και οι Έλληνες. Μακάρι να είχαμε το χρόνο να αλλάξουμε την Ελλάδα πριν μας βρει η κρίση. Αλλά εμείς αναλάβαμε όταν πια η κρίση είχε φτάσει στο τελικό της στάδιο και απλά εκδηλώθηκε. Ήρθε ο λογαριασμός όλου του σάπιου συστήματος διακυβέρνησης που σπατάλησε πόρους, διάβρωσε θεσμούς και πήγε τη χώρα στα βράχια. Με αυτό το σύστημα συγκρουστήκαμε. Παρότι παράλληλα είχαμε να πάρουμε τα πιο δύσκολα και σε πολλές περιπτώσεις άδικα μέτρα για να μην βουλιάξει η χώρα. Συγκρουστήκαμε. Κάναμε τα πρώτα βήματα. Μας πολέμησαν σκληρά. Για να μην αλλάξουμε την Ελλάδα. Για να μην κάνουμε την κρίση μια ευκαιρία για μια διαφορετική, δημιουργική και δίκαιη Ελλάδα. Το έργο μας δεν ολοκληρώθηκε και στη συνέχεια αποδομήθηκε. Χάσαμε μάχες, αλλά δεν ιτηθήκαμε. Αυτή την πορεία οπισθοδρόμησης καλούμαστε σήμερα να ανακόψουμε. Το σημερινό μας ξεκίνημα δεν είναι ξεκίνημα για να γίνουμε μέρος του συστήματος. Αντιθέτως, είναι για να ενισχυθεί η αντισυστημική φωνή, η φωνή των αλλαγών που χρειάζεται επιτέλους η χώρα. Αυτό θέλω και αυτό θέλουμε να υπηρετήσουμε. Πήραμε, λοιπόν, μια δύσκολη απόφαση. Μέσα σε ελάχιστες μέρες να ξεκινήσουμε κάτι νέο, να κάνουμε την τομή, μια ρήξη, να λυτρώσουμε δυνάμεις που θα συμβάλλουν στη δημιουργία ενός νέου κινήματος. Θα ξανακτήσουν ένα κίνημα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες στις ιστορικές του τόπου, που δεν φοβάται να μιλήσει για τα πραγματικά προβλήματα του τόπου και πολλές αλήθειες πρέπει να υποθούν. Ο χρόνος είναι μικρός, το έργο μια μεγάλη πρόκληση. Και η δύναμή μας είστε εσείς. Κανείς άλλος. Η εθελοντική προσφορά σας. Και μαζί με τους νέους που καλούμε να είναι μαζί σας, μαζί μας, μαζί θα σηκώσουμε το βάρος ενός δύσκολου αγώνα που τώρα ξεκινά. Ξεκινάμε πρώτο σταθμό τις εθνικές εκλογές. Αλλά δεν σταματά εκεί. Αντίθετα, την επόμενη των εκλογών θα κορυφωθεί η δημιουργική μας δουλειά. Δουλειά συμμετοχική για το πρόγραμμα, τις δημοκρατικές δομές του νέου μας κινήματος,
για θεσμούς που καινοτομούν και αξιοποιούν ό,τι νεωτερικό υπάρχει για τη συμμετοχική και άμεση δημοκρατία. Αλλά στόχος σήμερα είναι να ακουστούμε δυνατά και με κοινοβουλευτική παρουσία. Μια κοινοβουλευτική παρουσία που τολμά να αποκαλύπτει αλήθειες. Να αναδείξουμε τις αξίες μας, να αναδείξουμε την ελπίδα για μια διαφορετική Ελλάδα. Να συγκρουστούμε με νοοτροπίες και πρακτικές που πήγαν την Ελλάδα πίσω. Φίλες και φίλοι, κάποιοι ελλείψοι επιχειρημάτων επικαλούνται τον Ανδρέα εναντίον μου, εναντίον μας. Δεν ξέρω... Δεν ξέρω πώς είναι τόσο σίγουρη τι θα έλεγε ο Ανδρέας σήμερα. Ξέρω όμως τι έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου το 1974 όταν αποφάσισε να μην συμβιβαστεί με το κομματικό κατεστημένο. Έχω φίλες και φίλοι και βλέπω τόσους παλιούς όπως και νέους φίλους και αγωνιστές. Έχω υπηρετήσει τις αξίες μας από την εποχή του ΠΑΚ τώρα πάνω από 40 χρόνια. Αυτή η διαδρομή ήταν και είναι μια ζωή και αστήρευτη πηγή γνώσης και εμπειρίας. Αυτή τη διαδρομή με τόσους φίλους, συναγωνιστές και συντρόφους την τιμώ, τη σέβομαι. Είναι αγώνες αξέχαστοι. Απεργίες πείνας έξω από ελληνικές πρεσβείες και προξενία στη Στοχόλμη και στον Καναδά. Οργανωτικό κλιμάκιο στην κεντρική και δυτική Μακεδονία. Στα πρώτα βήματα του νέου τότε κινήματος. Δίκτυα λαϊκής επιμόρφωσης παντού στην Ελλάδα για πολίτες συμμέτοχους για την ισότητα των γυναικών. Μάχες για τις μεγάλες τομές στο κοινωνικό κράτος, για ένα νέο αγροτικό συνεταιρισμό, για το ανοιχτό πανεπιστήμιο και όλα αυτά μετά το 81, για ένα κίνημα συμμετοχικό και δημοκρατικό. Όλα αυτά είναι μέρος της συλλογικής μας ιστορίας. Είναι κομμάτι της προσωπικής μου ιστορίας. Είναι παράδοση και αρχές, είναι μνήμες και αγώνες, είναι πόνος και χαρές που μοιραζόμαστε. Αλλά πάνω απ' όλα, μεγάλη ευθύνη. Ευθύνη που δεν με αφήνει ούτε να διαφορήσω, ούτε να λιγοψυχήσω. Αυτό το αίσθημα ευθύνης με οδήγησε τελικά να πάρω αυτή την απόφαση. Ευθύνη να αναβιώσουμε τον αγώνα για πραγματική πρόοδο στη χώρα. Ευθύνη να ξαναδώσουμε κέφι και αισιοδοξία για το τι μπορούμε να κάνουμε ως Ελλάδα. Ευθύνη να μην επικρατήσει το ψέμα, η μυσαλλοδοξία, η πόλωση. Ευθύνη να επιδιώκουμε εθνικές συνενέσεις βασισμένες σε αρχές. Ευθύνη να συμβάλλουμε στη σταθερή πορεία εξόδου από την κρίση. Αυτή είναι η ευθύνη που αισθάνομαι απέναντι στην παράδοσή μας, απέναντι σε τόσους νέους και παλιούς συντρόφους. Ξέρετε ότι δεν έχω κάτι να κρύψω, ούτε με κρατάει κανείς. Αυτή η μάχη είναι και πάλι μια μεγάλη ευθύνη που αναλαμβάνουμε, αλλά αξίζει. Αξίζει και μόνο από τον ενθουσιασμό σας. Έναν ενθουσιασμό που χρειάζεται να διαχέουμε, να σκορπίσουμε, να ενσπείρουμε σε όλη την Ελλάδα, σπάζοντας τη μιζέρια, την παθητικότητα και την απογοήτευση. Αλλάζουμε πορεία.
Ελληνίδες, Έλληνες, φίλες και φίλοι, η μακρά πορεία των δημοκρατικών, προοδευτικών, σοσιαλιστικών δυνάμεων του τόπου είναι συνυφασμένη με τα μεγάλα σταυροδρόμια που συνάντησε ο σύγχρονος ελληνισμός. Η φιλελεύθερη του Ελευθερίου Βενιζέλου, η Ένωση Κέντρου του Γεωργίου Παπανδρέου, το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα του Ανδρέα Παπανδρέου απάντησαν στα κρίσιμα διλήμματα της εκάστοτε εποχής. Σήμερα η χώρα βρίσκεται και πάλι σε σταυροδρόμι. Η παράταξη των αρχών και των αξιών που μας ένωσαν και μας ενώνουν βρίσκεται και αυτή σε κρίση. Τα νέα διλήμματα και κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν δεν θα απαντηθούν με βολικές διευθετήσεις και συνδιαλλαγές. Χρειάζονται νέες πολιτικές προτάσεις, διαρκής σύγκρουση με το πελατειακό κατεστημένο, δημιουργική ρήξη με το κομματικό κατεστημένο, συνεργασία και συμμαχία με τα νέα κινήματα που οργανώνονται παντού στην Ιφίλιο, από το διαδίκτυο μέχρι και την τοπική κοινωνία. Ήρθε η ώρα για το επόμενο βήμα. Η κρίση μάτωσε την Ελλάδα και τους Έλληνες. Είναι όμως και μια πρόκληση να μετατρέψουμε την κρίση σε ευκαιρία και να οικοδομήσουμε τη χώρα σε γερά θεμέλια. Από αυτή την κρίση δεν θα βγούμε ένας-ένας. Από αυτή την κρίση θα βγούμε μόνο αν βγούμε μαζί. Ναι, συλλογικά, με το γείτονά μας, το συνάδελφό μας, το συμπατριώτη μας. Εφόσον δουλέψουμε όλοι μαζί με συγκεκριμένο σχέδιο, σχέδιο ελληνικό, σχέδιο για το αυτονόητο, την επανάσταση του αυτονόητου. Απευθύνουμε σήμερα κάλεσμα συμμετοχής στο νέο πολιτικό φορέα των αξιών μας, το κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών. Απευθυνόμαστε σήμερα στους Έλληνες πολίτες, αναλαμβάνοντας τη δέσμευση να πραγματοποιήσουμε σύντομα μετά τις εκλογές το ανοιχτό ιδρυτικό μας συνέδριο. Το συνέδριο στο οποίο θα αποφασιστούν τα πάντα, από το οριστικό όνομα και το σύμβολο του κινήματός μας έως την περαιτέρω επεξεργασία των πολιτικών μας θέσεων, των στρατηγικών μας επιλογών και συμμαχιών και την εκλογή οργάνων, ανοίγοντας το δρόμο για την εκλογή ηγεσίας από την ίδια τη βάση του κινήματος. Τα πάντα μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες, σε μια λογική αυτοοργάνωσης, οριζόντιας κινητοποίησης. Όλα συμμετοχικά, όλα κινηματικά, όλα από τη βάση. Η δέσμευση αυτή δεν αποτελεί συγκυριακή υπόσχεση. Συνδέεται άρρηκτα με την φιλοσοφία που μας διέπει. Θέλουμε να γίνουμε η αλλαγή που πρεσβεύουμε. Μας συνδέουν, μας ενώνουν κοινές αξίες. Γι' αυτό από όσους ενστερνίζονται το πλαίσιο αρχών αυτής της διακήρυξης, ζητούμε να συμμετάσχουν ενεργά με τις απόψεις τους, την πολυμορφία των ιδεών και προτάσεών τους. Να συμβάλλουν στη δυναμική ενός κινήματος που συνεχώς θα ανανεώνεται σε ιδέες, σε προτάσεις, σε δομές, με στόχο πάντα το δημόσιο καλό. Έχουμε κάποιον που είναι άρρωστος. Ζαλίστηκε. Όχι, να βοηθήσουμε, πρέπει να βοηθήσουμε να δώσετε λίγο χώρο να μπορεί να βγει και να ευχηθούμε να είναι όλα καλά. Ωραία, ήρθε και γιατρός, ωραία. Φίλες και φίλοι, καλούμε όλους να συμβάλλουν στη δυναμική αυτού του κινήματος με ανανεωμένες ιδέες, προτάσεις για τις δομές, τις πολιτικές, αλλά με στόχο πάντα το δημόσιο καλό, τις ελευθερίες και τα δικαιώματα και τις δυνατότητες της χώρας μας.
όπως αξίζει δηλαδή σε ένα πραγματικό κίνημα δημοκρατίας και σοσιαλισμού. Καλούμε τον ελληνικό λαό να πάρει μέρος στις ανοιχτές συμμετοχικές διαδικασίες του κινήματος των δημοκρατών σοσιαλιστών. Να αναδείξει πολιτικούς, φορείς νέων ιδεών, καινοτόμων πολιτικών που μαζί και με τους ενεργούς πολίτες θα πρωτοστατήσουν για τη μετάβαση στην μεταπελατειακή Ελλάδα. Την Ελλάδα της δικαιοσύνης και της δημιουργίας. Να συνδιαμορφώσουν τη φυσιογνωμία του νέου κεφαλαίου αυτής της παράταξης των διαχρονικών αξιών που μας ενώνουν. Φίλες και φίλοι, Ελληνίδες, Έλληνες, η Ελλάδα δεν μπορεί να περιμένει. Οι αξίες μας καλούν και πάλι. Ήρθε η ώρα, σήμερα 3 του Γενάρη 2015. Πάμε! Πάμε, πάμε ξανά! Πάμε! Φίλες και φίλοι, όποιος επιθυμεί να υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος, να πάει από αριστερά.
Φίλες και φίλοι, μπορείτε να υπογράψετε και στη διπλανή αίθουσα.